Right, so, σήμερα έχουμε την ευκαιρία να τσεκάρουμε το Grid 2019, το καινούριο Grid Racing Game, που μπορώ να πω είναι πάρα πολύ ωραίο mix between sim and racing. Και είμαστε κατευθείαν στον αγώνα, ήδη ξέχασα να πατήσω record και εξηγούσα το μενού και εξηγούσα πράγματα, εξηγούσα αμάξια. Έχει τούμπανο γραφικά. Μπορούμε να έχουμε αυτή την κάμερα, αλλά θα πάμε με την κάμερα, ξέρω εγώ, για να βλέπουμε. Πολύ καλό ξεκίνημα, όπως βλέπεις, με σπρώξανε. Ρε μαλάκες, σοβαρευτείτε ρε! Ωραία, και τώρα που επιζήσαμε την κίνηση, έχει damage, εντάξει δεν είναι ότι ξέρεις το damage του BMMG που φεύγουν τροχή. Έχει ένα ωραίο damage generation game. Μπορείς να κάνεις nemesis, αν ξέρω πάω και τρακάρω κάποιον πολύ δυνατά. Μετά θα με κυνηγά για υπόλοιπο το αγώνα. Α, αυτός είναι συμπαίχτης μου. Οκ, περίμενε. Μόλις βγούμε από στροφές, θα του πω το συμπαίχτη μου να επιτηθεί. Έλα, πάει, δώσε! Για yeah, push! Push, Nick! Ξέρω πως πολλοί αγωνίζουν με αυτή την κάμερα. Ξέρω. Woo! Oh, that was good job! Θα μου το δώσε. Woo! San Francisco, yeah, έχει τέτοια πράγματα. Έλα, Nick, αφού δεν θες να πουσάρεις, θα πουσάρω εγώ για σένα, bro. Woo! Oh, φρένα. Αν και μ' αρέσει να έχω αυτή την κάμερα, ξέρω εγώ. Σου δίνει λίγο πιο ρεαλιστική αίσθηση. Αλλά από την άλλη, εντάξει, θα παίξω με αυτό να είναι πιο ενδιαφέρον για εσάς που βλέπετε το βίντεο. Προφανώς παίζω με controller, γιατί δεν έχω τιμονιέρα. So, το απολαμβάνω το game με controller. Ottolina, I'm coming for you, boy. We got 3 laps, είμαι τρίτος αυτή τη στιγμή. Έλα, πάμε την προδιά. Όπα, πάμε. Πήραμε την πρώτη θέση. Ωραία, και πώς τις παίρνουν τις στροφές, παιδιά, εδώ πέρα. Ουι, ωα! Φρέντα. Ωραία. Και το κερδίσαμε. Ει, παιδιά, το κερδίσαμε. Κάνουμε και ένα. Ουι, ωα! Ω, ναι, παίρνεις. Οκ, παίρνεις τα coins άμα τρέχεις γενικά. Κου. Το παίρνεις XP, έκανα level up, έκανα μερικά challenges και. Α, κάνεις complete challenge. Οκ, so είναι. Πήρα 36.000 coins που το είδα. So είναι εύκολο να τα πάρεις. Χαίρομαι αυτό. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να πηγαίνω να αγοράζω και να δίνω κασέρι για να απολαύσω το game. Απλά πρέπει να παίξω λίγο περισσότερο. Λογικά οι φανατικοί των racing games θα με ρωτήσουν με τι settings παίζω. Και αυτή τη στιγμή, αν πάω στο gameplay, πάω difficulty. Έχω το στο custom που έχω damage level full, terminal damage enable που σημαίνει μπορεί να ζήσει τελείως στο αμάξι. AI difficulty έχω hard, υπάρχει very hard, αλλά τα πήγα καλά στο hard νομίζω. Flashbacks έχω disable γιατί θέλω να έχω αυτή την αίσθηση του. Αν κάνω μαλακία τη γάμισα φάση, so είναι disable το flashback. Transmission automatic γιατί control δεν έχω τιμονιέρα να κάτσω να αλλάζω ταχύτητες. Clutch override δεν έχω κάνει τι είναι. Camera position δεν με μοιάζει. Race line έχω corners only γιατί δεν ξέρω τις περισσότερες πίστες. Στη φόρμουλα μπορώ να κάνω disable το racing line επειδή ξέρω τις πίστες, εδώ πρέπει να κάτσω να μάθω. Και όσο αφορά τα assist, ABS, traction control και stability control, έχω μόνο το traction control στο 1 γιατί με αυτό οδηγάω και μερικές φορές ξεφεύγει. So, βοηθάει λίγο. Να δοκιμάζουμε ένα multiplayer quick match. Τώρα δεν ξέρω πού θα με βάλει, δεν ξέρω τι αμάξι θα μου δώσει. Choose your vehicle. Welcome to the session. Please pick vehicle from upcoming race. Δεν το έχω καν αυτό. Είναι 435.000. Μπορώ να το κάνω load. You do not own the car. Would you like to loan it? It will cost you 10% of any of your winnings. Yeah. Okay. So, μπορείς να κάνεις loan το αμάξι και σου πάρουν μετά 10% αν κερδίσεις. Αν δεν κερδίσεις, τι θα πάρουν. Έχει και warm-up lobby, ξέρω. Μπορείς να κάνεις warm-up. Ξέρεις τι, δυσκολεύομαι με controller. Το να κάνεις drift με controller είναι υπερβολικά δύσκολο. Και είμαι σίγουρος ότι μπορείς να το κάνεις master αυτό. Βλέπεις, απλά μου γυρίσει το αμάξι. Οκ, δεν μας βάζει multiplayer. Let's check career then. So, τι εδώ διαλέγεις που θες να ξεκινήσεις. Φερνάντο Αλόνσο. Οκ, δεν μπορώ, πρέπει να το πάρω ρε φίλε, δεν μπορώ. Οκ, το αγόρασα. Επίσης μπορώ να το πουλήσω για 42.000. Ίσως δεν ξέρω πώς ακριβώς λέει το career. Απλά αγωνίζεσαι σε κάποιες κατηγορίες, παίρνεις τα λεφτά, ανοίγεις αμάξια. Δεν νομίζω να είναι φάση career που να έχει cutscenes και λοιπά και να ξέρουν το όνομα σου. Απλά παίζεις, τρέχεις κούρσες για να περάσεις. Είμαστε στο Shanghai με αυτό το αυτοκινητάκι. Θέλω να δω από... Ωρε φίλε, έτσι θα οδηγήσουμε αυτό το αγώνα ρε φίλε, δες. Yes, I'll push this race. Oh, they won't be happy with that. Λίγο χαμούλης εδώ, για να περάσεις κάποιον, ξέρω εγώ.
Και με έχω φτάσει. Οκ. Τα φρένα πρέπει να προσεχώ γιατί δεν έχω ABS. So είναι. Πρέπει να τα ελέγχω εγώ το πόσο για να τα πατάω. Πάμε ρε Νίκ. Πάμε ρε Νίκ, ρε συμπεχτάρα μου. Κάνουμε τρομερό προσπέρασμα εδώ πάνω στον εξόπιον. Και τον Νίκ. Α, ο Νίκ δεν καταφέρει να περάσει τον Φίλιξ. Δεν πειράζει, Νίκ. Επόμενη στροφή. What the. Έκανα νέμεσης, ο Ηλιάς καλό. Bye! Τι έγινε εδώ ρε. Τώρα αυτός ο Ηλίας θα με κυνηγάει για να με τρακάρει. Να πάρει την εκδίκηση. Α, με φτάσει ποτέ δηλαδή. Okay, νομίζω έχω ψηλό διαλύσει το αμάξι μου εδώ πέρα. Και δεν με βλέπω ούτε στην τριάδα. Είμαστε 14η. Και λογικά θα τερματίσουμε δεύτερη. Το αμάξι μου από τόσα χτυπήματα. Πηγαίνει μόνο το αριστερά και δυσκολεύω να το στρίψω. Πήρα 16.000 ρε φίλε. Wait, what? What is this? Έχει δεύτερο round, λέει. Wow! Και πάλι δεύτερη τερματίσαμε. Οκ. Σε όλο το τουρνουά, ποιος τον κερδίζει τώρα? Ήρθα δύο φορές δεύτερος. Είμαι πρώτος. Γιατί είχα τους περισσότερους πόντους, I guess. Okay, και μας λέει εδώ, πήραμε το χρυσό εδώ πέρα. So, ανοίξαμε τα υπόλοιπα δύο, αν θέλω να παίξουμε. Ξέρεις τι, πάμε ένα τελευταίο εδώ. Να πάρουμε την Porsche. Που έτσι είναι έτσι ωραία. Μπορούμε να αλλάξουμε και το πώς φαίνεται. Μπορούμε να βάλουμε κάτι από tuner, κάτι ενδιαφέρον. Ξέρεις τι, βάλε αυτό εδώ, εντάξει, καλό είναι. Θα ρίξουμε στην Χαβάνα και δεν μας λέει, αλλά τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς. Αλλά πάμε για top 3 τουλάχιστον. Oh, it's a rolling start, boys. Επίσης μπορώ να ανάψω τα φώτα με το. Δεν ξέρω, εδώ άμα βλέπεις ένα γοσβίνι. Και έχω να στρίψουμε εδώ. Έλα παιδιά, προσεκτική, όλη στην στροφή. Ρε μαλά. Έλα, εντάξει, δεν δούλεψε να τα σου αρέσει. Ρε Τζάσπερ, όχι να με εσείς τώρα. Νίκ, Νίκ, κράτα τον Νίκ. Θέλω να με διαλύσει, Νίκ. Μη σε περάσει, ρε Νίκ. Μη σε περάσει. Μη σε. Όχι, ρε. Όχι. Ρε. Αφού είσαι μαλάκας. Είσαι μαλάκας. Τι κατάλαβες τώρα, ρε Τζάσπερ? Τι κατάλαβες? Μείναμε εδώ σαν μαλάκες.